κυκλοφοριακό έμφραγμα πρωτοπυλών στην ευρύτερη περιοχή της Χανιόπορτας, καθώς από αύριο και για χρονικό διάστημα 10 ημερών κλείνουν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τις ανάγκες εργασιών στο μνημείο, όπου εντοπίζονται βλάβες που σχετίζονται με την έντονη υγρασία, έργο που στοχεύει στην άρση της επικινδυνότητας στο μνημείο. Σήμερα λοιπόν εργολάβος, δημοτική αστυνομία και ελληνική αστυνομία βρίσκονται στο χώρο, κάνουν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και απομακρύνουν όλα τα αυτοκίνητα για το επόμενο δεκαήμερο που θα εκτελεστεί το έργο. Η Χανιόπορτα κλείνει από αύριο. Κυκλοφοριακή αναστάτωση από αύριο και για 10 ημέρες, καθώς κλείνει η Χανιόπορτα για τις αναγκαίες εργασίες στερέωσης. Θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα κυκλοφοριακό, όμως πρέπει να φτιαχτεί το έργο του επικίνδυνο να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Πέφτουν κομμάτια. Πέφτουν, να το, κοιτάξτε εκεί πέρα πώς είναι. Πέφτουν κομμάτια, σοβάδες και μην πέσει καμιά πέτρα μεγάλη να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Κανένα παιδάκι. Γι' αυτό πρέπει να το φτιάξουν. Κάνω ζάλατση, το είναι έτοιμη να πέσει. Όλο ο κόσμο να έχει υπομονή για κάτι καλό που γίνεται. Πρόκειται για εργασίες που ξεκινούν με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς η σχετική σύμβαση υπεγράφει τον περασμένο Νοέμβριο από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Στην ευρύτερη περιοχή θα επικρατήσει κυκλοφοριακή αναστάτωση, ενώ το βάρος της κυκλοφορίας θα σηκώσουν η Εφόδου, η Πυράνθου και η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Όταν είναι προφανές η είσοδος της πόλης από τα δυτικά κλίνη, θα υπάρξει ένα κυκλοφοριακό ζήτημα. Επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν να αποφεύγεται η κίνηση προς τη Χανιόπορτα, αν αυτό είναι εφικτό, να περιοριστούν οι μετακινήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Να πηγαίνουν από τον παραλιακό. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που υπάρχει αναστάτωση στο Ηράκλειο μέσα. Το γνωρίζομαι, πέρα από εκεί, καλή μας τύχη. Άμα χρειάζεται να το κλείσουν, να το κλείσουν. Τι κάνουμε. Να τη φτιάξουν και να σταματήσει, δεν πειράζει, όλα καλά. Στην περιοχή θα ισχύσουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η εκτροπή των οχημάτων θα γίνεται για όσα οχήματα κινούνται από τα ανατολικά μέσω των οδών Αρχιεπισκόπου Μακάριου, Σοφοκλή Βενιζέλου και Μήνος, ενώ για όσα οχήματα κινούνται από τα δυτικά μέσω των οδών Εφόδου, Σοφοκλή Βενιζέλου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Την κατανόηση των οδηγών ζητά ο Γιώργος Σισαμάκης, ο οποίος τονίζει την ανάγκη απομάκρυνσης των οχημάτων από την οδό Εφόδου και Πυράνθου, όπου ήδη τοποθετήθηκαν πλαστικά κολονάκια. Δηλαδή σε αυτούς τους δρόμους απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση. Εφόδου Πυράνθου εντελώς, διότι δεν περνούν τα λεωφορεία. Έχουν τοποθετηθεί, τοποθετούνται μάλλον σήμερα και οριοδείκτες εκεί. Ναι, οπωσδήποτε, παιδάκι μου. Ναι, αφού το βλέπουμε, το ξέρουμε. Για την κίνηση των πεζών θα είναι ανοιχτή η ενετική πύλη του Παντοκράτορα από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, ενώ από τις 3 και μετά θα χρησιμοποιούνται οι οριοθετημένες διαβάσεις πεζών κάτω από τη Χανιόπορτα. Το έργο για την αποκατάσταση της Χανιόπορτας χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του ορίζεται σε 6 μήνες.